Πρόσεχτε, είναι τρομερά εγωιστικό να περιμένουμε στη μικρή δική μας ζωή να αλλάξουν τα πράγματα. Εντάξει, ο Χατζηδάκης βγήκε πριν από 50 χρόνια, επόμενος να βγει μετά από 100. Δεν πρέπει να βγουν κάθε 10 χρόνια να βγαίνει και ένας ή ένας επαναστάτης ή ένας. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα έρθει την ώρα που πρέπει να έρθει. Μπορεί αύριο το πρωί από μια αφορμή, από ένα σχολείο που θα περιγήσει, να ξεκινήσει και να γίνει τον μπάχαλο εδώ μέσα. Αλλά θα γίνει, το λέει ο ποιητής. Εγώ πάντα εκεί προστρέχω, έτσι, σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχω, γιατί έχω πολλά. Όταν συζητάς, όταν φτιάχνεις άλλη τα θέματα, πας στην ποιήση και με δύο κουβέντες τα λύνει η ποιήση, λέει ο Βολφ Μπίρμαν. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, ή κόκκινη από ζωή, ή κόκκινη από θάνατο, θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό, έτσι πρέπει να γίνει. Τελείωσε. Έχουμε το δικό μας σπίτι. Το δικό μας σπίτι, τον Κάλβο. Δηλαδή, έχουμε τέτοια διαμάντια στα παιδιά μας να τα τους μάθουμε, που δεν χρειάζεται κάτι άλλο το παιδί. Ήταν λίγο μυθολογία να του πεις. Μια Οδύσσια και μια Ιλιάδα έχει τελειώσει, μπορεί να προχωρήσει να έχει όλα τα εφόδια. Ειδικά η μυθολογία είναι ένας θησαυρός απίστευτος. Εγώ στην κόρη μου τώρα, όπως έκανα και στο γιο μου παλιότερα, ξυπνάμε και κοιμόμαστε με μυθολογία. Γιατί έχει πολύ από μέσα, πάρα πολύ πράγμα να δώσει στα παιδιά. Επίσης, πάντως που λέτε, να και ο. Δεν τον συμπαθείτε, πρωθυπουργός μας. Είναι της ποίησης. Δηλαδή. Ποιος λες? Ο πρωθυπουργός. Έναν έχουμε. Ο πρωθυπουργός. Ο Σαμαράς. Ήταν φίλος του Ελίτη. Αυτό. Και όχι μόνο. Ως και ανατακτά διαστήματα. Ήταν σαπουνοποιός. Ο Ελίτης ήταν, έφτιαχνε σαπούνι. Ήταν βιομήχανος. Έτσι ήταν η φιλία τους. Δεν νομίζω. Πάντως έχει διαβάσει, έχει μάθει πίεση. Και μας λέει. Δεν νομίζω να έχει, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν είναι άτομο τώρα αυτό, παιδιά. Αυτός, αν δεν είναι σε αυτή τη δουλειά, δεν θα έκανε ούτε για. Τι να σου πω, να σου φέρνει πίτσα στο σπίτι. Δεν κάνει, μα είχε πιτσαρία. Το ξέρω, αλλά δεν τη πήγαινε ο ίδιος, θα είχαν τη διεύθυνση. Δεν κάνει αυτή. Έχει όμως καλό επικοινωνιακό επιτελείο από ό,τι φαίνεται. Όχι, αν εκείνος, όπως συμμαθητή λέτε, μου, δεν είναι άξιος, έχει καλό το Λαζαρίδη. Συμμαθητή. Μαζί και στην αριστερά, όπως στους αγώνες μαζί με τον κύριο Λαζαρίδη. Ναι, είμαστε τότε, κάτι κάναμε. Αλλά ήταν άγριος για την εποχή και τον φοβηθήκαμε. Γιατί ήταν πολύ εξτρεμιστής. Γιατί είχε δεμένο το καθένα, δεν ξέραμε ότι ο παπάς ήταν αξιωματικός. Μας παρουσίασε ότι ήταν ο Γιώργος Μπακάλι. Τέλος πάντων. Με το Χρήστο έχω γράψει και πολλά τραγούδια, πρέπει να σου πω. Γιατί μαζί. Για πέστε ένα από τα τραγούδια. Έχει κανένα γνωστό που το έχετε γράψει? Όχι, όχι. Από τις μουσικές δεξιότητες από την εποχή. Πολύ πριν. Πολύ πριν στο σχολείο έγραφε επαναστατικά αριστερά. Καλά. Και τα έχουμε αυτά. Τα έχουμε ελοπίσει. Εξεθήμενε εκεί, μάλλον. Εντάξει, ένα παιδί περίεργο, Χρήσανθος, ας πούμε, έκανε μια στροφή μετά την Αμερική, άρχισε να λέει με Σκόπια, έγινε εθνικιστής, δηλαδή, αλλά πήγε στην ακροδεξιά, άλλο πράγμα. Ένα κομμάτι της αριστεράς δεν έχει σχέση και με τον εθνικισμό, δεν έχουν μπερδευτεί πια αυτά? Υπάρχουν και στην αριστερά τέτοια. Μην ξεχνάτε ότι στην αρχή, όταν έγινε, όταν οι Γερμανοί άρχισαν να καταλαμβάνουν μία μετά την άλλη τις χώρες στην Ευρώπη, το κουκουέ δεν μίλαγε για κουβέντα. Γιατί ήταν με τον Στάλιν συνεταίρος ο Χίτλερ. Από τότε που τα σπάσανε και πήγε εκεί, μετά άρχισε να βοηθάει εδώ την ΕΠΟΝ για να γίνει το Αντάρτικο. Τα πράγματα είναι λίγο δικά στη χώρα μας, επειδή είμαστε σε ένα φιλέτο περίεργο εδώ κάτω. Είναι φιλέτο τελικά, ή είναι αυτό που θέλουμε εμείς να το θεωρούμε φιλέτο? Κοιτάξτε, έξω δεν μας ξέρει κανείς. Νομίζω ότι είμαστε δίπλα στο Πακιστάν οι περισσότεροι. Αλλά εμείς εδώ, επειδή έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο, είναι εδώ πέρα, είναι παράδεισο. Οι επενδυτές δεν μας ξέρουν. Οι επενδυτές, τώρα που είναι όλα σε προσφορά. Δεν είναι σε καμία προσφορά, γιατί δεν είναι το τίμημα που θα δώσεις. Είναι ότι δεν μπορείς να δουλέψεις σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν κανόνες του παιχνιδιού. Δεν μπορείς να παίξεις σε αυτή τη χώρα. Και το ξέρουν όλοι οι επενδυτές και δεν έρχεται κανένας. Ποιος να έρθει, αφού αύριο θα αλλάξει. Ήρθε άλλος από το Κατάρ και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί γιατί να κάνει, γιατί ακόμα δεν έχει μπορέσει να πάρει το ένα χαρτί. Δεν ξέρω. Καλά, εσείς θα θέλατε να έρθει κάποιος επενδυτής? Η άμεση δημοκρατία το προβλέπει, ας πούμε. Ασφαλώς, γιατί δεν έρθει ένας επενδυτής. Με προδιαγραφές που θα κάνει καλό, από να πάρει αυτήν την οξιά που θα πάρει αυτό, την κάνει ένα νησί τέχνης και να έρχεται όλοι οι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Είναι, τώρα είναι το κακό. Πιστεύετε ότι έρθει ένας επενδυτής να πάρει την οξιά να την κάνει αυτό ένα νησί τέχνης? Αυτό έχω δει τα σχέδια, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνει κάτι άλλο, νομίζω ότι από εκεί θα βγάλει και λεφτά. Με την πώληση άλλων κρατικών στοιχείων, κρατικής περιουσίας, ναι, ακινήτων κτλ. Να πουλήσουμε τη Βουλή με το περιεχόμενο. Νομίζω ότι αυτά είναι μια καλή και να το δώσουμε τσάμπα. Δηλαδή, φοβούσε έρθει να το πάρει, πολύ ωραίο κτίριο, πολύ ωραία αυλή, έχει περιστέρια. Είναι, νομίζω, μια καλή πόλη θα ήταν αυτή. Να τους πάρει κάτι, να τους κάνει τσίρκο. Να τους βάλει αυτό μέσα και να περνάνε, αλλά να τους βλέπουν. Παιδιά, πρέπει να καθαρίσουμε την κομματική χούντα. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ που λέμε. Ειδική οικονομική ζώνη θα είναι. Όποιος το πάρει απ' έξω. Δηλαδή, οι μισθοί δεν θα είναι οι μισθοί που είναι.
Οι αποζημιώσεις, έτσι, θα είναι, υποθέτω, η κατώτατη. Οι αποζημιώσεις θα είναι αυτές που έχουν ψηφίσει. Κατώτατος μισθός δημοσίου. Για πέστε μας λίγο για το φαινόμενο Άδωνης, γιατί πρόκειται για φαινόμενο πια. Το έχετε εντάξει στο πρόγραμμα ή είναι εκτός προγράμματος? Όμως, είναι γελίο άτομο. Γελίο άτομο και εντάξει. Είναι έξυπνος. Έχει ένα φλαμπέ βιβλιοπωλείο στα Εξάρχεια. Το έχει πάρει. Δεν το έχει, το έχει ακόμη, νομίζω δεν το έχει. Το έχει μεταφέρει. Είναι τα αποκαίδια εκεί. Είναι ένα άτομο το οποίο εντάξει έχει ένα γκέλ πάνω, επειδή είναι πολιτής βιβλίων μπορεί και έχει την ατάκα, αλλά δεν είναι, δηλαδή μιλάμε για... Δηλαδή αισθάνομαι κουρασμένος, ότι είμαι σαν τρέιλερ της ταινίας του Βούλγαρη που κοιμάσαι από το τρέιλερ, δηλαδή βαριέσαι, δεν μπορώ πάλι με αυτούς. Δηλαδή εντάξει, δεν κάνει. Δεν κάνει κι αυτός. Άρα δεν τι... μου λέτε και... Α, συγγνώμη. Όχι, όχι, πες. Αφού έχουμε τόση οργή, έχουμε τόσα πράγματα, γιατί θα είναι σε ρε μίζερο? Είναι το μίζερο χωρατόριο. Γιατί αφού δεν μας... παρουσιάζω ένα χωρατόριο, έτσι. Το χωρατόριο σε παγκόσμια πρώτη, από το χωρατό βγαίνει αυτό. Mm-hmm. Είναι χωρατόριο και είναι σε ρε μίζερο, και το ρε μίζερο είναι το ακόρντο της, το εθνικό μας ακόρντο. Γιατί μωρέ, μιζέρια. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό η το πράγμα. Η μιζέρια του ρε. Αυτό περιγράφω, αυτό κάνω εκεί. Τη μιζέρια του ρε. Αυτή την έχουμε και απ' έξω. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε. Έτσι, αυτό προσπαθώ σε όλη την παράσταση αυτό το πράγμα. Άρα αυτός που θα έρθει θα γελάσει ή θα φύγει προβληματισμένος, θα έχει ένα μήχανο χαμόγελο και θα... Μέχρι τα κρύων θα γελάσει, αλλά μετά θα φεύγονται, δεν ξέρει τα δάκρυα, γιατί αν είναι από γέλιο ή αν είναι από στενοχώρια. Εντάξει, εγώ κοίτα να δεις, εκ των πραγμάτων, επειδή είμαι χαμελέον πάνω στη σκηνή, δηλαδή έτσι γεννήθηκα, προσαρμόζομαι με αυτό που γίνεται για να υπάρξει αυτό που λέμε η μέθεξη και οι μπούρδες σε εισαγωγικά. Γιατί θεωρώνται τέχνη, θεωρώ αρρώστια. Δεν το έχετε νιώσει πάνω στη σκηνή σε αυτή τη μέθεξη που λέτε μπούρδες σε εισαγωγικά? Και δεις, το λέω από μέσα, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ, είμαι άλλος άνθρωπος εκεί, έτσι. Εγώ αισθάνομαι σαν να έχει μια μετάλλαξη, για να είμαι κάπου αλλού. Πού είστε συνήθως? Ξέρετε πού είμαι? Ναι. Στην τουαλέτα. Είχα μεγάλη εμπορία πραγματικά, γι' αυτό το έτσι. Γιατί είναι και ο χώρος εμπνευσής μου, πρέπει να σας πω. Και όταν κλείνω τα μάτια μου, σκέφτομαι μια λεκάνη, ένα μπιντέ, ο μπιντές. Έχει καταργηθεί ο μπιντές και αυτό θέλω να το καταγγείλω. Mm. Και έχει γίνει μπιντέ σε εξωτερικό χώρο με τις πισίνες. Γελίο. Γελίο. Τέλος πάντων. Και μέσα δεν χρειαζόταν να κρυφτεί κιόλα. Πάντως ενώ αυτό... έξω. Έξω τώρα να βλέπεις τον κάθε παχύσαρκο νεόπλουτο με τους ποπούς τους να κρέμονται τα κρέατα. Καλά, κακά, δεν είναι, δεν είναι και σε κοινή θέα. Το περιφράσουν. Έχουν και τα χρήματα, βάζουν και μια περίφραξη. Δεν είναι για πολλούς, δεν είναι κοινό θέαμα. Δηλαδή είναι θέαμα για λίγους. Εμείς παπαράτσι είμαστε από πάνω. <τα λιγότερα. laughs> Μιλάτε όμως και για ψηφιακό μεσαίωνα. Αυτό εδώ που τα λέμε το έχουμε ζήσει όλοι. Ζούμε μια κατάσταση όπου τα πράγματα φαίνεται να προχωράνε μπροστά, να έχει ίντερνετ γρήγορο, όσο πιο γρήγορο γίνεται. Αλλά σαν να σε πηγαίνει κάτι πίσω μέσα από αυτά που μεταδίδονται μέσω ίντερνετ. Όχι όλα. Όλα. Κοίτα να δεις. Εγώ έχω μια απέχθεια. Αν και είμαι από τους πρώτους, πρέπει να σου πω ότι πήρα το πρώτο Mac στην Ελλάδα. Έφυγα με αυτοκίνητο φίλου και πήγαμε στο Λονδίνο να πάρουμε το Macintosh το πρώτο. Το οποίο τώρα το έχω σε περίοπτη θέση και το κοιτάω. Δηλαδή, μ' αρέσει να ασχολούμαι με αυτά, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν θέλω να μου φάνε τη ζωή. Δηλαδή, δεν θα πάρετε το iPhone στην τουαλέτα για να εμπνευστείτε? Όχι, θα το πάρω γιατί στο iPhone δουλεύω. Είστε γκατζετάκι, έχετε iPhone, δηλαδή τώρα που ήρθε το κάρτι το καινούργιο, έχετε κάνει την προπαραγγελία? Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια, όχι, έχω φύγει, δεν ασχολούμαι. Γιατί είμαι του αναλογικού πολιτισμού, πρέπει να πω. Είμαι φαν του αναλογικού και είμαι άτυχη η γενιά μου, η δική μου, που ζήσαμε το τέλος του αναλογικού πολιτισμού και την αρχή του ψηφιακού. Αν θυμάσαι, όταν ήρθε ο ψηφιακός, εμείς ας πούμε το ζήσαμε στη δουλειά μας φτιάχνοντας τους δίσκους, τη μουσική, όπου αλλάξαν όλα τα μηχανήματα για να είναι ψηφιακά. Δηλαδή στο ραδιόφωνο εγώ δουλεύω από τότε που έγινε η δυτική ραδιοφωνία, από το 88. Είχαμε τότε και κολλάγαμε τις ταινίες με τα ξεσκόβαμε την ταινιούλα, με το ξεραφάκι, βάζαμε το σελοτέιπ και αυτά. Λοιπόν, τώρα γίνανε ψηφιακά. Έχασε όμως, επειδή τώρα ας πούμε και τελευταίος μου δίσκος που το έβγαλα και σε βινήλιο, το βινήλιο πούλησε διπλάσια από το CD. Γιατί αν ακούσεις βινήλιο τώρα, εγώ κάθομαι και ακούω, δεν έχει καμία σχέση με το CD. Έχουμε χάσει πια. Όπως και με τη φωτογραφία, επειδή ασχολούμαι για τη φωτογραφία, όταν ήταν οι πρώτες ψηφιακές ήταν ο θάνατος του φωτογράφου, γιατί ήταν κάτι σκουπίδια. Τώρα πλησιάζουν την αναλογική κάπως. Και τώρα, αν πας και τυπώσεις, γιατί τύπωσα πρόσφατα, δεν έχει καμία σχέση το βάθος. Είναι καλύτερο δηλαδή. Δεν έχει καμία σχέση. Για πείτε για την έκθεση της Τικιπόλη Τάλαντος. Τι έκθεση είναι? Κάνω μια έκθεση. Εντάξει, ακόμα δεν είμαι έτοιμος. Έχω τελειώσει 9 έργα. Μεγάλα έργα. Και κυρίως έχω. Το πρώτο μου έργο, ας πούμε, είναι ο κόλλος της μάνας μου. Τι τεχνοτροπία ακολουθεί? Λάδι,
σε καμπά, κανονικά. Έχω κάνει, μετά κάνω κοπέλες extra large, βρίσκω κοπέλες... κανονικές και τις κάνετε παχουλές. Ποτέρο δηλαδή. Όχι. Βρίσκω κανονικές κοπέλες παχουλές. Εξ αρχής. Τις οποίες τις, μου ποζάρουν σε χώρους που επιλέγω εγώ, ας πούμε. Λίγο φροηδικό το background είναι. Ναι, έχω μια σειρά από, τις λέω, γυναίκες α4, το λέω την έκθεση. Και έχω και μια άλλη έκθεση, ετοιμάζω, που έχω, λέγεται Πόρτες, από εκεί από το δυστύχημα της άμυνα του ενεπνεύστην. Το ατύχημα, συγγνώμη, το πνιγμό της, του Σάμινα. Του Σάμινα, ναι. Στις πόρτες της Πάρου. Δυστύχημα ήταν, γιατί είχε και νεκρός πολύ. Ναι, σωστά. Και έχω πόρτες όπου τις τοποθετώ κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κλειδαρότυπα στο ύψος του ματιού του θεατή, ας πούμε. Μέσα έχω ένα γκυφάκι με ειδικό DVD player, ας πούμε. Με μπαταρία δουλεύει δηλαδή. Που παρουσιάζω διάφορα θέματα μέσα από εκεί. Πρέπει να βάλεις το μάτι σου να δεις η πόρτα είναι φτιαγμένη ανάλογα. Δηλαδή, ωστόσο να καταλάβεις, έχω μια πόρτα με μαχαίρια πάνω πεταμένα και μπαίνοντας μέσα βλέπεις εμένα που γυρνάω σε ένα αυτό και μου πετάνε μαχαίρια που καρφώνονται δίπλα. Δηλαδή κάνω διάφορα τέτοια. Δίνω τις αυτές με... Δεν σου έχω σπέρματα, αυτό τώρα αίματα. Θα... Ωραία, πολύ ωραία. Και... Είναι πολύ ακριβά. Συναρπαστικά, αυτό θέλω να ρωτήσω. Τι θα γίνει μετά, θα πάνε σε γκαλερί και εκεί... Είναι πολύ ακριβά και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε, γιατί και κατασκευαστικά είναι πολύ ακριβά. Και πρέπει να τα πουλήσω και πολύ ακριβά. Και πρέπει και ο άλλος στην καλέ να τα πουλήσει ακόμη πιο ακριβά για να. Ναι, για να βγάλει κεφτός και θα πρέπει να τα πάρει κάποιος πλούσιος. Θα βρει τα πλούσια, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Αυξάνονται οι πλούσιοι. Αυξάνονται και οι φτωχοί. Αυξήθηκαν οι δισεκατομμυριούχοι αυτή τη χρονιά. Αυτά είναι μάλλον αντιστρόφως αναργός. Αυξάνονται οι φτωχοί, αυξάνονται και οι πλούσιοι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να μας πείτε πότε ξεκινάνε οι παραστάσεις και για πόσες παραστάσεις. Εντάξει, ξεκινάμε, δεν θα παίξουμε 10 παραστάσεις μόνο. Ελπίζω να παίξουμε περισσότερο. Απλώς επειδή είμαι και μια ηλικία, τα 60 χρόνια έχω κλείσει τώρα και επειδή είναι μια παράσταση πάρα πολύ δύσκολη. Εντάξει, παίζουμε 2 μέρες, αλλά επειδή σχεδιάζουμε να πάμε μετά και αλλού, να πάμε και έξω, να πάμε και τα λοιπά, γιατί το έχω φτιάξει έτσι ώστε να είναι ένα πράγμα περίεργο. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε 17 του Οκτώβρη Παρασκευή. Παίζουμε κάθε Παρασκευή Σάββατο. Μέχρι τις γιορτές θα πάμε σίγουρα και θα δούμε. Ωραία, την πρώτη Παρασκευή θα τα πούμε εκεί. Μας κρεμάστε κάπου καλά. Τα 60, είπατε τώρα, κλείνω τα 60, βαριά ηλικία. Όχι καθόλου, δεν τα έχω τέτοια θέματα. Δεν τα μετράτε καθόλου. Όχι, από τότε που γεννήθηκε η κόρη μου που το έκανα στα 55, αισθάνομαι σαν να είμαι 20. Ωραίο. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ, γεια σας. Καλή συνέχεια.